Ναι, τώρα κοίταξα στο ίντερνετ να δω τι είναι η ανάνυψη. Δεν το ξέρω αυτή τη λέξη. Έγραφε η ανάνυψη των αισθήσεων. Μπορώ να την καταλάβω βέβαια, αλλά... Ανάνυψη σε ιατρικούς όρους είναι αυτός που έχει μείνει σε κόμμα πεθαίνει και τον ξαναφέρνει στη ζωή. Αυτό εννοεί και ο Θεός όμως, να Ναι, ανακτήσουν τις αισθήσεις τους οι άνθρωποι. αυτό είναι. Ξαναζωντανέψω. Άρα σήμερα έδωσε την ανάληψη των αισθήσεων, την ανάσταση των ανθρώπων και την ανάληψη των ψυχών. Το τελευταίο που ακούσατε είναι η διαδρομή της ψυχής, που θα φτάσει. Απλά το ακούσατε για να το γνωρίζετε, γιατί και το γνώριμο αρχίσει να ζωντανεύει και γεμίζει από αυτά που γιώνονται στη γη. Γιατί όταν ο άνθρωπος αποφάσισε να ακολουθήσει την αντίθεση αντί για τη θέση, τότε το γνώριμο έμεινε παγωμένο και νεκρό. Οπότε τώρα αυτό ζωντανεύει. Και όσο αυτό ζωντανεύει, θα βλέπετε μέσα σας αυτή την εσωτερική φωνή που είπε. Θα γνωρίζετε πριν κάνετε ένα λάθος το λάθος. Οπότε όταν φτάσει η ώρα να το δείτε, αρχίστε να ακούτε την ψυχή σας. Που σημαίνει ότι η ψυχή, επειδή έχει με τη θέληση ένωση, θα δείτε ότι θα είστε πιο δυνατοί σε αυτό που χρειάζεται να ζήσετε. Όσο για τον Δαβίδ, σωστά σου είπε τα ονόματά σου. Χρειάζεται να κάτσεις αυτό να το ολοκληρώσεις μέχρι την Κυριακή. Και να αποφασίσεις. Πάρεις μια απόφαση τώρα. Αν θες να παίζεις την Κυριακή ή αν θες να δυναμώσεις και να πας στο θέλημα της ψυχής σου. Τώρα θα σας πω και κάτι που είδα για μένα. Είδα εμένα να μην αναγνωρίζω τους ανθρώπους. Είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ καιρό αυτό. Άρα εκεί πάει ο δρόμος μου. Στη μη αναγνώριση των ανθρώπων. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το εννοεί, αλλά αυτό είδα. Να γνωρίζετε ότι μέχρι τις 10 Νοέμβριου, είναι 10 Νοεμβρίου, δεν είναι τυχαίο που ο καιρός είναι έτσι. Στις 10 Νοεμβρίου κάτι θα αλλάξει εκείνη την ημέρα. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι, αλλά είναι εδώ και μια εβδομάδα η αίσθησή μου ότι κάτι θα γίνει εκείνη την ημέρα. Όσοι είναι συνειδητοί και θελήσουν να το αισθανθούν, θα βλέπουν την τελευταία εβδομάδα τι συμβαίνει γύρω τους. Οπότε ό,τι αισθανθούν θα είναι κάτι για το δικό τους δρόμο. Αυτό θα έρθει μέσα από τη μεσαία αίσθηση. Κάτι που θα σου αρέσει και θα αισθανθείς κάτι έντονο. Αυτά έχω να σας πω. Αυτά είδα.